Λοιπόν, αυτή η νίκη του Παναθηναϊκού ουσιαστικά του εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση. Ανεβαίνει ξανά ισόβαθμος, αλλά πάνω από την Μονακό και την Μπαρτσελόνα, στην δεύτερη θέση. Και θυμίζουμε ότι την τελευταία αγωνιστική παίζει ουσιαστικά, μάλλον θεωρητικά, το πιο εύκολο παιχνίδι της σεζόν, καθώς υποδέχεται την Άλμπα στο κλειστό του ΑΚΑ και εκεί απλώς θα επικυρώσει δεύτερη θέση και θα περιμένει να δει πλέον μέσω των play-in ποιος θα είναι ο αντίπαλός του. Πιθανώς να είναι και Ανατολού μετά τη σπουδαία της νίκη σήμερα. Κάπου μεταξύ Ανατολού, Μακάμπι, Μπολόνια και Μπασκόνια λογικά θα ψάξει τον αντίπαλό του ο Παναθηναϊκός. Τέλος, θα τα δούμε αυτά. Έχουμε μέρες μπροστά μας. Ναι, πιθανώς να είναι Μακάμπι. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Τόλης Κοτζιάς για το πρώτο σχόλιο της βραδιάς. Καλησπέρα. Γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις? Γεια σου Τόλου, μια χαρά. Εσύ? Είσαι καλά? Αμέ. Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα πιο εύκολο. Να. Για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, έχοντας δει χιλιάδες παιχνίδια, δεν είχε την ένταση που είχε στην Πολώνια. Okay. Ακόμα όμως και με την ένταση που δεν είχε στην Πολώνια, επειδή πρόκειτο για βαθμολογικά αδιάφορο αντίπαλο και επειδή και η Μπάγκεν δεν είναι από τις πιο δυνατές ομάδες και επειδή η Μπάγκεν δεν είχε και τον Όψ και τον Μπούκερ, λες ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάτι και πάνω να έχουν πάρει τη διαφορά, θα πανηγυρίσει ο κόσμος του στις εξέδρες που ήταν πάρα πολλές και θα αποκατασταθεί. Εντάξει, όμως πάνω απ' όλα χρειάστηκε το σωροπιαστό, ας το πω έτσι, τρίποντο. Ναι, του κυρίου Γκραντ, το οποίο έλυσε το γόρδιο δεσμό. Ξέρεις, μια φάση, ένα shoot, ένα out, κάτι μπορεί να αλλάξει τη ζωή ή την ιστορία ενός παιχνιδιού και πιστεύω ότι αυτό το τρίποντο που δεν έμπαινε αρχικά αλλά μπήκε, γι' αυτό το τονίζω, δεν είναι ένα απλό τρίποντο. Ναι, ναι. Ένα τρίποντο, γι' αυτό το είπα σωροπιαστό, ήταν ένα τρίποντο το οποίο λες out, αλλά το out έγινε in. Για να το πούμε, επειδή είμαι και στη Νέα Υόρκη τώρα, για να το πούμε και αμερικάνικα. Και αυτό το τρίποντο ήταν το εναρκτήριο, όχι θα το πω αλλιώς, ήταν το σημάδι που έδειχνε ότι για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει επιστροφή σε αυτό το μάτς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έγραψε 8-0 σερί, έκανε το 70-70-70-78, ξαναπλησίασε η Μπάγερν, αλλά ο Παναθηναϊκός πάταγε πολύ καλύτερα πλέον στον παρκέ. Λέει ότι εδώ που φτάσαμε πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι. Από εκεί που είπαμε ότι πέρσι ψάχναμε τον Παναθηναϊκό στη βαθμολογία και δεν μπορούσαμε να το βρούμε και είχα χαλάσει 3 ποντίκια, πήγαινε κάτω. Ο Παναθηναϊκός όμως με πάρα πολλά λεφτά, με πολλή δουλειά, με πολλή προσπάθεια από όλους, έφτασε από εκεί που ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Τώρα ανοίγεις τη βαθμολογία και τον βλέπεις πάρα πολύ ψηλά στη δεύτερη θέση. Ο Παναγός θα πάρει τη δεύτερη θέση, γιατί με την Άλμπα και τρεις παίχτες να παίξουν και δύο φιλαθλοί αρνεξέδρα, δεν μπορείς να χάσεις. Ή να βάλει και τον Κότσιρα και τον Χουάνκαρ και τρεις μπασκεμπολίστες, δεν μπορείς να χάσεις από την Άλμπα. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία για τον Παναθηναϊκό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Δημήτρης Γιάνγκοπλος με τους συνεργάτες, τον άλλο συνεργάτες, μιλάω όλους τους συνεργάτες που έχει αταμάν και παίχτες, κατάφεραν να πάνε τον Παναθηναϊκό από το ένα άκρο στο άλλο. Βέβαια δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ο Παναθηναϊκός έτσι όπως έχει χτιστεί και με τα λεφτά που έχει βάλει θέλει το καλύτερο δυνατό, αλλά προς το παρόν πας βήμα-βήμα. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τον πρώτο του στόχο στην Ευρωλίγκα, πλεονέκτημα έδρας και δεύτερη θέση, και προχωράει για το καλύτερο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε και ένα δώρο σήμερα, δηλαδή πέρα από την νίκη, παύλα, δεύτερη θέση, πλεονέκτημα έδρας και όλα μαζί που τα βάζουμε, είχε και τον Χουάντσο Χερναντόμεθ, ο οποίος θυμήθηκε τον πραγματικό του εαυτό ή κοντά στον πραγματικό του εαυτό. Έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και έδειξε ένα σημαντικό μέρος του τι μπορεί να κάνει ένας παίκτης ο οποίος πρώτη φορά παίζει στο υψηλό επίπεδο της Ευρώπης στο συλλογικό κομμάτι. Ήταν χρόνια στο NBA, πριν από το NBA ήταν στον Διάντες, άλλο στον Διάντες, άλλο εκεί που έπαιζε, άλλο Ευρωλίγα, άλλο Παναθηναϊκός. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω αν τα έχει συνέχεια ο Ισπανός, αλλά σήμερα ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει με την φανέλα του Παναθηναϊκού, γιατί πέρα από τους 14 πόντους που είχε και μια συνέπεια στον παρκέ.
σε αντίθεση με όλον τον Παναθηναϊκό, του Χουάντς το βλέμμα σήμερα γυάλιζε πάρα πολύ το βλέμμα του. Και έτσι ο Παναθηναϊκός παίρνει την νίκη, ήταν τόσο χαρούμενος ο Αταμάν που πήγε και πανηγύριζε με τον κόσμο παραγωγού, μετά λέει «Ωχ, ξέχασα να χαιρετήσω τον Λάσο». Χαιρετήσω τον Λάσο και ξανάρχομαι, παιδιά, καλείστε λίγο, περιμένετε και ξανάρχομαι. Είναι μεγάλη επιτυχία για τον Παναθηναϊκό, μεγάλη επιτυχία. Όσο και λεφτά να βάλεις πολλά, δεν είναι εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη, δηλαδή από τη μια χρονιά στην άλλη να πας από το ένα άκρο στο άλλο, όσο και αν λέγεις Παναθηναϊκός, όσο και αν είναι το ειδικό βάρος. Τεράστιο, χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται τύχη. Παθαγός δεν την είχε την τύχη με το μέρος του στην μεγαλύτερη διάρκεια, το έχουμε ξαναπεί, τρία χειρουργία, τον αντάλλο, οκ. Okay. Αλλά έφτασε στον πρώτο στόχο και βλέπουμε την συνέχεια. Μάλιστα, Τόλι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια σας. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Τόλι. Πάμε να συνεχίσουμε τα σχόλια με Χρήστο Ρομπόλη, καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Γιάννη, μας την κάνουμε, πώς είστε? Πολύ καλά εσείς? Ωραία, ωραία. Ναι, πολύ σημαντική νίκη για τον Παναθηναϊκό. Εγώ θα σταθώ πέρα από το πλεονέκτημα έδρας, δεύτερη θέση, όλα αυτά. Πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι είχε 11 νίκες και φέτος θα κλείσει την κανονική περίοδο, φυσικά εντάξει, τη δεύτερη θέση. Με 23, ναι. Με 23, αφού θα κερδίσει και την άλλη. Δηλαδή, συν 12 νίκες από τη μια σεζόν στην άλλη, όσο και να ανέβει το budget, όσο ας πούμε και να σου έχουν πάει καλά κάποια αποτελέσματα, εντάξει, το Παναθηναϊκός θα ευνοηθεί και στις ισοβαθμίες προφανώς στο τέλος της διαδικασίας. Αλλά όλο αυτό το δημιούργησε μόνος του, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σπουδαίο, καθόλου δεδομένο, γιατί έχουμε δει και άλλες ομάδες να κάνουν και μεγαλύτερες επενδύσεις και να αποτυγχάνουν. Βλέπε Αρμάνι, βλέπε ΕΦΕΣ που ακόμα πασχίζουν να μπουν στην 10η θέση και όχι ούτε καν στα play-off. Οπομένως αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να το αξιολογήσω και ο Παναθηναϊκός, εγώ θα πω και για την επόμενη σεζόν ανεξάρτητα από την κατάληξη της φετινής. Δηλαδή μπορεί ας πούμε να στραβώσει το πράγμα στα play-off, χτύπα ξύλο. Μπορεί ας πούμε να μην φτάσει στο τέλος της διαδρομής που ονειρεύονται τώρα οι φίλοι του ας πούμε για Βερολίνα και κούπες και τα λοιπά. Μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Πρέπει να σκεφτεί ότι έχει κάνει μια διαδρομή πολύ μεγάλη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε αυτό νομίζω ότι πρέπει σίγουρα να αξιολογηθεί. Από εκεί πέρα, εντάξει, νομίζω ότι σήμερα είχε λίγο περισσότερο άγχος ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Θα μπορούσε δηλαδή να το καθαρίσει πολύ νωρίτερα το μάτς, αλλά στο τέλος τουλάχιστον μίλησε η κλάση, η προσωπικότητα, η εμπειρία της ομάδας, η άμυνα που είναι αυτή που τον έχει οδηγήσει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Σε αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι έστω και αργά ο Παναθηναϊκός πήρε αρκετά πράγματα, αρκετά περισσότερα τουλάχιστον από ό,τι τώρα από τον πάγκο του. Με πρώτο και καλύτερο τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ που κάνει με διαφορά το καλύτερο του παιχνίδι. Έπαιξε με αυτοπεποίθηση, πήρε σουτ, μεγάλα σουτ, ειδικά το τρίποδο που έβαλε που ουσιαστικά καθάρισε το παιχνίδι. Έπαιξε επίσης κάτι που δεν το είχαμε δει ως τώρα, έπαιξε επίσης με κινήσεις μακριά από την μπάλα και κοψίματα. Πράγματα τα οποία δεν τα έκανε μέχρι τώρα ο Ισπανός. Τα έκανε σε κάποια παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά άλλο να τα κάνει στην Ευρωλίγκα και άλλο να τα κάνει στο πρωτάθλημα. Γενικά ήταν ο Χουάντσο που δέλει και ονειρεύει τον Παναθηναϊκός και σήμερα ήταν απολύτως απαραίτητος, καθότι ο Μίτογλου ξεκίνησε καλά, αλλά στη συνέχεια δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Ο Λεσόρ φορτώθηκε από το μήχρονο με τρία φάουλ σε μια εντελώς ανεξήγητη απόφαση των διαιτητών που νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός εκεί έκανε λάθος, θα πρέπει να καλέσει challenge. Yeah. Νομίζω ότι εκεί θα δινόταν πώς το λένε, βία κίνηση τέλος πάντων του Λούτσις, αν δεν κάνω λάθος, και θα ακυρωνόταν το φάουλ και θα είχε και ο Παναθηναϊκός και την μπάλα για δύο βολές. Δεν έγινε τέλος πάντων, ήταν ένα κακό σφύριγμα από τους διαιτητές και φορτώθηκε με τρία φάουλ ο Λεσόρ και ουσιαστικά τον έχασε για αρκετά λεπτά στο δεύτερο μήχρονο ο Παναθηναϊκός. Αλλά όπως και να έχει, γενικά ο Παναθηναϊκός πήρε πράγματα από τον πάγκο του, ανέβηκε πάρα πολύ στο δεύτερο μέρος, ειδικά στην τρίτη περίοδο ο Ναν, ανέβηκε και ο Γκραντ στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν και αυτός καθοριστικός, έβαλε καθώς ένα πολύ μεγάλο σουτ. Νομίζω ότι ήταν θετική και η παρουσία και του Παπαπέτρου και του Κώστα Δετοκούμπο για κάποια έτσι λεπτά που αγωνίστηκε, και φυσικά πρέπει να σταθούμε στην παρουσία του Σλούδα, ο οποίος τα τελευταία 8 παιχνίδια της Ευρωλίγκας έχει κάνει πραγματικά καταπληκτικά πράγματα, 14,2 πόντους και 48 ασίστ για μόλις 8 λάθη. Και μιλάμε τώρα ότι είχε να παίξει παιχνίδια υψηλής έντασης, υψηλής πίεσης, να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις, να πάρει πάρα πολλές κρίσιμες αποφάσεις και τα έκανε σχεδόν όλα στην εντέλεια. Γιατί σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ δύσκολο να τα κάνεις όλα τέλεια και ιδανικά. Ο Σλούκας τα έκανε αν όχι στο 10, στο 9 και νομίζω ότι το αξίζει ο τίτλος του MVP για το προηγούμενο διάστημα του Παναθηναϊκού. Είναι η άνοιξη περίοδος του, το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Είναι ο άνθρωπος που αυτές τις καταστάσεις ξέρει καλύτερα από όλους και ασφαλώς είναι και αυτός που θα
πρέπει να είναι και ο στρατηγός του Παναθηναϊκού στη συνέχεια στο, στο πάρκι. Τώρα, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει ένα διαδικαστικό παιχνίδι, λογική λέει, απέναντι στην Άλμπα, που θα είναι και λίγο γιορτή, θα το κερδίσει και θα συνεχίσει. Δεν υπάρχει ούτως ή άλλως κανένα σενάριο πλέον που να τον αφήνει εκτός δεύτερης θέσης και απλά θα περιμένει τον αντίπαλό του, θα περιμένει λίγες μέρες παραπάνω, γιατί θα χρειαστεί να περιμένει τα play-in, ουσιαστικά το πρώτο αγώνα, το play-in για την 7η θέση, που θα είναι σίγουρα η Μακάμπη και θα δούμε από εκεί πέρα ποιος θα προκύψει, γιατί ακόμα και γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Χρήστο, πολύ για να συνεχίσει το σχολείο του. Λοιπόν, καλά τα είπε και ο Γιώργος και ο Χουάντσο. Νομίζω ότι τώρα ταξιλογική λέει ότι η Μακάμπη είναι το φαβόρι για να πάρει τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ομάδα που τον έχει κερδίσει δύο φορές στην κανονική περίοδο, αλλά είναι τελείως διαφορετικά τα παιχνίδια εκείνα. Καταρχάς, στο πρώτο δεν υπήρχε Ναν, στο δεύτερο δεν υπήρχε Σλούκας. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που είχε χάσει το ΑΚΑ από την Μακάμπη και τώρα θα πρέπει να χάσει τουλάχιστον μια φορά για να αποκλειστεί. Η Μακάμπη θα παίξει με 250 για την ώρα, γιατί τόσοι εγκρίθηκαν σε πρώτη φάση στο play-in και βλέπουμε αν θα αυξηθεί κατά τη, αλλά όχι φυσικά να γεμίσει το γήπεδο στη συνέχεια στα play-off αν προκριθεί η ομάδα του Ισραήλ. Οπότε νομίζω ότι εντάξει, προφανώς και είναι πολύ σημαντική η δεύτερη θέση, αλλά δεν σου λέει κανένας θα περάσεις, ας πούμε, bye. Είναι πρέπει να δώσεις κάποιους αγώνες και η Μακάμπη, όπως και να έχει, είναι ένας αξιόλογος αντίπαλος που κάνει μια πολύ καλή πορεία και ενδεχομένως αν δεν ήταν το θέμα της επόμενης κατάστασης θα είχε περάσει απευθείας στα play-off και ακόμα μπορούσε να διεκδικήσει και πλέον. Δηλαδή είναι μια καθόλου υπολογίσιμη και αξιόλογη ομάδα που παίζει σε πολύ ψηλό τέμπο. Αυτά θα τα δούμε όμως στον καιρό τους. Επίσης θα πούμε ότι αν ο Ολυμπιακός νικήσει τη Φενέρ την τελευταία αγωνιστική και τερματίσει την πέμπτη θέση, τότε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αν με το καλό πάνε στο Final Four, μπορούν να παίξουν μόνο στο τελικό. Αντίθετα, αν ο Ολυμπιακός χάσει και βρεθεί έκτος, έτσι, γιατί αυτά είναι τα σενάρια πλέον για τον Ολυμπιακό στην κατάταξη της Ευρωλίγκας, τότε μπορούν να παίξουν στον ημιτελικό αν περάσουν και δύο τα εμπόδια που θα έχουν στα play-off. Αν περάσουν δηλαδή ο Ολυμπιακός ως έκτος με τον τρίτο, που θα είναι η Μπαρτσελώνα ή η Μονακό, και ο Παναθηναϊκός με τον έβδομο, που εντάξει, η επικρατέστερη αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα της Μακάμπη, και βλέπουμε. Αλλά αυτά θα τα δούμε περισσότερο την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Σίγουρα είναι μια πολύ θετική βραδιά για τον Παναθηναϊκό, μια τεράστια πρόοδος για όλο τον οργανισμό, μια πολύ σημαντική βραδιά γιατί κέρδισε και παίχτες, και εγώ πάντα στέκομαι σε αυτό, ακόμα και στις βραδιές που κέρδιζε με 6 παίχτες ο Παναθηναϊκός, με rotation 6-6,5-7 παιχτών το πολύ. Το σημειώναμε, σήμερα το rotation άνοιξε και νομίζω ότι έρχεται αυτό την κατάλληλη στιγμή να ανέβουν και οι υπόλοιποι, να δώσουν πράγματα και οι υπόλοιποι, γιατί θα χρειαστούν στα παιχνίδια που θα γίνονται κάθε 2-3 μέρες και θα είναι όλα πραγματικός πόλεμος. Νομίζω ότι πραγματικά πρώτη φορά μετά από πόσο καιρό ναι. που ψάχνω, βλέπω τα λεπτά που έχουν παίξει Παναθηναϊκό και δεν βλέπω 3 μπροστά σε κανέναν. Σωστό. Ναι. Είναι η αλήθεια. Πραγματικά. Μετά ο Νάν έχει τα περισσότερα με 29. Ναι. Αλλά γενικώς βλέπεις πολλούς. Υπάρχει μοίρας. Μόλις που έπαιξε 26 ο Χουάντσο. Τι να λέμε. Σωστό. Έτσι και 23 ο Παπαπέτρου. Κάποιες φορές κάναμε τις προσθέσεις και βγαίνανε γύρω στα 180 τα λεπτά των 6, ας πούμε, που παίζουν πάντα και τον υπόλοιπο με άντε σκάρτα 20. Τώρα είναι πολύ περισσότερα γιατί σκέψα, ας πούμε, ότι έπαιξε ο Χουάνσο 26 λεπτά, έπαιξε ένα δεκάλεπτο από το Κούμπο, έπαιξε ένα 23 λεπτά ο Παπαπέτρου που και αυτός είναι από τα πολύ περισσότερα. Βεβαίως. Επίσης χωρίς να χάσει σουτ, βέβαια. Ναι. Και ο Βιλντόσα στο πεντάλεπτο που ήταν καλός. Εντάξει, προφανώς το παιδί θέλει χρόνο. Εντάξει, έχει ο Παναθηναϊκός και περίπου 2-3 εβδομάδες μέχρι τα πλέον. Οπότε μπορούν αυτά τα παιδιά να δώσουν ακόμα περισσότερα την πορεία και σίγουρα κανένας δεν περισσεύει. Ειδικά με μια Μακάμπη η οποία είναι πολύ δυνατή στις θέσεις από το 1 ως το 3 περισσότερο και όχι τόσο στους ψηλούς. Λέγοντας για play-off, να πούμε τώρα για τον κόσμο, επειδή πλησιάζουμε, να πούμε ότι το play-in, το οποίο έτσι θα δούμε φέτος για πρώτη φορά, είναι από 16 μέχρι 19 Απριλίου και μετά ότι οι σειρές οι best of 5 ξεκινάνε την 3η 23 του μήνα και μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι και την 4η 8 Μαΐου, έτσι, αν κάποιες από αυτές φτάσουν σε 5ο παιχνίδι. Απλά ο Παναθηναϊκός θα ξέρει τον αντίπαλό του στις 16, θα περιμένει στις 19. Στις 19 θα μάθει τον αντίπαλο η ομάδα που θα είναι πρώτη. Και είναι πολύ πιθανό αυτή τη στιγμή να έχουμε ακόμα και το Real FS. Αν σωστό. Ωραίο ζευγάρι, ωραίο τότε. Καταφέρει να τριβώσει. Mm-hmm. Και θυμάσαι πως την είχε κερδίσει με 5-8 παρατάσεις. Ναι. Και δεν ξέρω αν η Real με το ρελαντί που πηγαίνει τώρα είναι και λίγο, ξέρεις, πολύ χαλαρή για να τη βρει μπόσικη η FS και να της κάνει καμιά κηδεία τέτοια ανεπανάληπτη. Σωστό. Μάλιστα. Χρήστο μου, ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε το σχόλιο του Βαγγέλη. Συγγνώμη, άκυρο, του Νικόλα Ακτύπη για το παιχνίδι. Γεια σου, Νικόλα μου, συγγνώμη. Θα σε συγχωρήσω μόνο αν μου απαντήσει μια ερώτηση. Αν δεν είναι μαθηματικά ή ξέρω εγώ φυσική ή χημεία, θα προσπαθήσω. Όχι, ρε, εντάξει. Απευθύνομαι σε σένα ως μέτρο της σωστής προφοράς στις ξένες γλώσσες. Ως θεματοφύλακα, θα έλεγα. Καλά, τώρα λες τέτοια και θα αρχίσω να βάζω κάτι τζικλάκια τώρα εδώ πέσα. Μα γι' αυτό σου λέω, επειδή ξέρω σε τι άνθρωπο μιλάω, θα ήθελα να μου πεις
πώς κρίνεις έτσι αυτή τη μονομαχία Πετρίδη Χουάντσο στη χρήση της αγγλικής, πώς σου φάνηκε? Εντάξει, κοίταξε, όλοι οι, πώς το λένε, όλοι οι Ισπανοί, ναι, κερδίζουν τις εντυπώσεις όταν μιλάνε αγγλικά, διότι όταν ακούς Ισπανό να μιλάει αγγλικά δεν σε νοιάζει, δεν σε νοιάζουν τα λάθη που κάνει, αλλά γελάς με αυτόν, με αυτόν τον κελαριστό μουσικό τρόπο με τον οποίο εκφέρουν τα αγγλικά και όλα αυτά τα ωραία έψιλον που βάζουν πριν από, πριν από κάθε λέξη. Πάρα πολύ, ειδικά πριν από το αν υπάρχει S. Ναι, 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 ναι. Είδες λοιπόν, γι' αυτό ήθελα να σου κάνω αυτή την ερώτηση, ήξερα δηλαδή ότι θα γουστάρεις. Πάντως πόσο ξεκάθαρο θα ήταν, δηλαδή αν ρώταγες χίλιους ανθρώπους ακούγοντας αυτή τη συνέντευξη ποιος είναι ο Έλληνας και ποιος είναι ο Ισπανός, θα ήταν τόσο ξεκάθαρο, τόσο... δεν θα είχαν κανένας. Αλήθεια. Ευτυχώς λοιπόν δεν έχασε και ο Παναθηναϊκός. Έτσι ρε Νικόλα, έτσι ρε παιχτάρα. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η κίνηση στο τέλος του αγώνα του Αταμάν που έτρεξε πρώτα στον κόσμο και μετά θυμήθηκε ότι όπα, δίνουμε και τα χέρια με τον αντίπαλο προπονητή και τα λοιπά, δείχνει το πόσο σημαντικό είναι αυτό που έγινε φέτος για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ότι επιστρέφει μετά από 5 χρόνια σε play-off. Ακούγεται σχεδόν σαν ψέμα δηλαδή αυτό το πράγμα. Ότι χρειάστηκε να περάσουν 5 χρόνια για να πάρει ο Παναθηναϊκός σε play-off και να το κάνει τελικά και με πλεονέκτημα έδρας και με κατάληψη ουσιαστικά της δεύτερης θέσης, που δείχνει πραγματικά τι πρόοδο, τι δρόμο έχει διανύσει όλη αυτή τη χρονιά με σκαμπανεβάσματα, με αμφισβήτηση, με. Ειδικά να σκεφτούμε ότι okay, προφανώς υπήρξε μια πολύ μεγάλη αύξηση ας πούμε του budget σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, αλλά δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκός έφτιαξε και κάποια dream team, έδωσε 40-50 εκατομμύρια, το αφεντικό τρελάθηκε και τέτοια πράγματα. Ναι. Μπορεί να μειώνω την επένδυση που έχει γίνει. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις όμως το να πω. Βέβαια. Δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα τερμάζεται δεύτερος πίσω από τη Real Madrid. Γι' αυτό πιστεύω ότι όλος ο Παναθηναϊκός, δηλαδή σήμερα είδες και το γήπεδο γεμάτο το μισό από οπαδούς. Ναι. Το πόση ένταση έβγαλε ο Αταμάν και πόση χαρά πήγε μετά και στον Γιαννακόπουλο. Δείχνει τη δίψα και τη μούρδια που υπήρχε για να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στο επίπεδο που ανήκει. Δηλαδή στο επίπεδο να διεκδικεί ένα Final Four και από εκεί πέρα οτιδήποτε άλλο. Μοιάζει να προετοιμάζεται όλη τη χρονιά για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν τελικά θα τα καταφέρει. Ακόμα και αν δεν τα καταφέρει, δεν μπορεί να ακυρωθεί αυτό που έχει γίνει όχι μόνο σήμερα, αλλά μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, ειδικά μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, που χρειάστηκε αυτό το 5 στα 5, χωρίς να είναι απόλυτα βέβαιος ότι ξέρεις, ότι έπρεπε να κρατήσει την τύχη του στα χέρια, την τύχη στα χέρια του, κατάφερε να το κάνει με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Mm-hmm. Και φτάσαμε ας πούμε σήμερα, ενώ ακούτε και τη Μίρκα, mm-hmm, η οποία κράζει τους γείτονες που μόλις έφτασαν, κατάφερε να το κάνει σήμερα με ένα τελείως διαφορετικό σενάριο από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή πρώτο ημίχρονο οι σταθερές του Ναν, Σλούκας, Γκραντ, Λεσόρ ανύπαρκτες στην υπερβολή του έτσι, χρήση του όρου, και ξαφνικά έπρεπε να βρεθούν νέοι πρωταγωνιστές και βρέθηκαν στο καλύτερο δυνατό χρονικό σημείο. Για τον Χουάντσο να πούμε καλωσόρισε στην πράσινη οικογένεια, χαιρόμαστε που σε γνωρίζουμε, ελπίζουμε να μείνει καιρό, και φυσικά πολύ σημαντική και η παρουσία του Παπαπέτρου. Και οι δύο έχουν δικαιολογίες γιατί άρχισαν τόσο πολύ να εμφανιστούν. Δηλαδή από τη μία ο Παπαπέτρου με ένα σοβαρό τραυματισμό, ο Χουάντσο επίσης και με τραυματισμό και πρώτη φορά στην Ελλάδα κτλ. Κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάγαμε για την ανισορροπία που υπήρχε στους χρόνους συμμετοχής, δεν κράζαμε αποκλειστικά τον Αταμάν επειδή του αρέσει να παίζει με περιορισμένο rotation κτλ. Ουσιαστικά μορφή υπήρχε και στους παίκτες από τους οποίους περίμενες. Ναι. Να πάρουν ευκαιρίες να δημιουργήσουν χώρο για τους εαυτούς τους. Και στο μυαλό μας έχουμε σε αυτήν την κατηγορία, εγώ τουλάχιστον, κατατάσσω τον Χουάντσο, τον Παπαπέτρου και τον Βιλντόζα. Δηλαδή παίκτες με εμπειρίες, με εικόνες, παίκτες που έχουν πάρει πρωτοβουλίες, έχουν πάρει ευθύνες στους ώμους τους τα τελευταία χρόνια και περίμενε ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστούν. Πολύ καλό το χρονικό σημείο για να πάρουν και οι ίδιοι αυτοπεποίθηση. Σωστό. Και να δώσουν στον Αταμάν το κίνητρο κάθε φορά που κοιτάζει στην άκρη δίπλα του στον πάγκο
να βλέπει ανθρώπους τους οποίους και ο ίδιος μπορεί να εμπιστευτεί. Οπότε σήμερα ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε τόσο καλά, πραγματικά δεν έπαιξε τόσο καλά. Θυμήθηκε όμως προς το τέλος του παιχνιδιού, το τέταρτο δεκάλεπτο λίγο, τις αρχές που έχει κυρίως στις αμυντικές. Σήμερα η Μπάγεν έκανε 11 λάθη, στο πρώτο μήχρονο είχε 4. Τα περισσότερα, δηλαδή στο δεύτερο μήχρονο την οδήγησε ο Παναθηναϊκός στα διπλάσια λάθη, πιέζοντας περισσότερο στην άμυνα, που αυτό είναι ένα στοιχείο του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού που δεν είχε φανεί. Σε κάθε περίπτωση πάει για το 5 στα 5, δεν νομίζω θα πρέπει να γίνει ένα θαύμα τώρα να χαθεί από την Άλμπα όλο αυτό. Προφανώς θα είναι γεμάτο το ΆΚΑ, μπορεί να σκέφτεται την επόμενη μέρα. Από ό,τι φαίνεται θα διασταυρωθεί με Μακάμπι. Έτσι δείχνει, ναι. Νομίζω ότι είναι καλό ότι θα παίξει με μια ομάδα την οποία έχει χάσει 2 φορές στην κανονική περίοδο. Δεν ξέρω κατά πόσο όταν είσαι στα play-off και ουσιαστικά ένα βήμα ή τρία βήματα για να μιλήσουμε για τις νίκες που χρειάζεσαι, θέλεις και έκτρα κίνητρο, αλλά αν τελικά ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα έκτρα κίνητρο για τα play-off, νομίζω ότι το γεγονός που θα διασταυρωθεί με μια ομάδα που δεν έχει νικήσει φέτος, κατά από άλλες συνθήκες βέβαια, θα του κάνει καλό. Ναι, να το δούμε. Κοντά είμαστε. Θα το δούμε. Κοντά είμαστε, θα τα μάθουμε. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Γιάννη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, και επειδή πριν την κάναμε την αναφορά, εντάξει, σήμερα θα κλείσουμε τα σχόλια, νομίζω απολύτως δικαιωματικά, με τον άνθρωπο, με τον πρώτο άνθρωπο που βγήκε όταν όλοι ήταν στη γωνία και χτυπάγαν τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, με ένα πάντα πίστευα στο στόμα. Κωνσταντίνε Βαϊμάκη, καλησπέρα. Επιτέλους δικαίωση. Επιτέλους δικαίωση. Αργήσαμε, αλλά δικαιωθήκαμε εμείς οι Χουάντσικοί. Από το σημερινό παιχνίδι, αυτή είναι η αλήθεια. Κοίτα, επειδή άκουσα και την ανάλυση του Miracle Time, yeah, που προηγήθηκε, τα είπε πολύ καλά όπως πάντα, γιατί είναι ένας γκουρού του μπάσκετ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Αταμάν, αυτό που συζητάμε ακόμα και μετά από νίκες φέτος είναι γιατί δεν ανοίγει το rotation και πού θα πάει αυτή η δουλειά παίζοντας με 6-7 παίχτες και πώς μπορεί να πάει το πράγμα μέχρι τέλους όταν το rotation είναι τόσο σφιχτό και τι θα γίνει αν υπάρξει τραυματισμός. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε ακόμα και μετά από νίκες. Η αλήθεια είναι, επειδή okay, έχουμε συζητήσει για το rotation, το κλειστό του Αταμάν, ότι και οι παίχτες όταν τους έβαζε μέσα, οι παίχτες που ερχόντουσαν από τον πάγκο, δεν τον βοηθούσαν να τους καναβάλει μέσα ή να τους κρατήσει παραπάνω στο παρκέ. Έδειχναν δηλαδή, ας πούμε, πνευματικά ανέτοιμοι. Έχαναν την μπάλα, έπαιρναν λάθος προσπάθειες, έχαναν τον παίχτη στην άμυνα, έκαναν πράγματα που δεν τον βοηθούσαν ούτε την ομάδα ούτε τον Αταμάν να τους κρατήσει μέσα. Σήμερα δεν ξέρω αν. Γιατί ξέρεις, το μπάσκετ είναι πρώτα απ' όλα κομμάτι ψυχολογικό και στη συνέχεια αγωνιστικό. Δηλαδή είναι και πόσο το μυαλό σου είναι έτοιμο την ώρα που μπαίνει στο παιχνίδι. Όταν μπήκε ο Χουάντσο και ο Παπαπέτρος στο παιχνίδι, φάνηκε ότι πνευματικά ήταν έτοιμοι. Τα πράγματα δηλαδή που έκαναν, πέρα από την ευστοχία ότι ήταν απόλυτα εύστοχοι στα σουτ που πήρανε, ήταν συγκεντρωμένοι και στην άμυνά τους ήταν αυτό που έπρεπε και τα σουτ που πήραν ήταν σουτ κανονικά και όχι σκοτωμένα. Έδειξε δηλαδή ότι έδειξαν και οι δύο ότι μπήκαν στο παιχνίδι και ξέραν τι ζητάει ο προπονητής από αυτούς και τι πρέπει να κάνουν. Και αυτό ήταν και πολύ σημαντικό, ειδικά στην περίπτωση του Χουάντσο, και γιατί έλειπε ο Μπούκερ από την Bayern, άρα ο Παναθηναϊκός θεωρητικά είχε ένα προβάδισμα στη θέση 4, και γιατί ο Μίτογλου ενώ ξεκίνησε καλά, στη συνέχεια στο παιχνίδι δεν συνέχισε το ίδιο καλά. Οπότε ο Παναθηναϊκός έψαχνε να βρει μια λύση στη θέση νούμερο 4. Και τρίτον, διότι ο Λεσόρ πήρε τρίτο φάουλ νωρίς. Και αυτό σήμαινε ότι, όπως και έγινε, θα βλέπαμε κάποια στιγμή και το Μίτογλου στο 5, άρα ο Παναθηναϊκός στο 4 έπρεπε να έχει μια δυνατή εκπροσώπηση. Όλα αυτά τα πράγματα γίναν καλά και από τον Παπαπέτρου στο πρώτο ημίχρονο και από τον Χουάντσο, από τον Χουάντσο και στην επανάληψη, με αποκορύφωμα το μεγάλο σουτ που πήγε τη διαφορά στους 8, σε ένα χρονικό σημείο πια που η Μπάγκεν δεν μπορούσε να τη μαζέψει, γιατί νωρίτερα, όπου το Παναθηναϊκός πήρε διαφορά 6 και 7 πόντων, συνέχεια την έχανε πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Δηλαδή, εκεί που έλεγες ότι αναπνέει ο Παναθηναϊκός και πάει το παιχνίδι του σε 7, ξαφνικά του έκανε η Μπάγκεν ένα 5-0 και το έφερε στο καλάθι. Καταλαβαίνω την κρισιμότητα του αγώνα και όλο το βάρος που υπήρχε, καθώς ήταν το πρώτο τελευταίο βήμα για τη δεύτερη θέση, διότι τώρα κακά τα ψέματα το τελευταίο μάτς με την Άλμπα είναι ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός θα το πάρει. Δηλαδή πρέπει να γίνουν απίθανα πράγματα για να μην συμβεί αυτό. Οπότε αυτό ήταν το πραγματικά, ας πούμε, τελευταίο σοβαρό εμπόδιο
για τη δεύτερη θέση. Υπήρχε λοιπόν ψυχολογικό βάρος σίγουρα. Φάνηκε ότι ήταν μεγαλύτερο από ό,τι είχαμε στο μυαλό μας. Το λέω αυτό για τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός έχανε τις διαφορές που έπαιρνε. Υπό άλλες συνθήκες, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός θα, όταν έπαιρνε μια διαφορά τέτοια, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να την διατηρήσει και να τη μεγαλώσει. Αλλά το να πάρει, χάσει τρεις φορές προβάδισμα 6, 7, 8 ποντών, αυτό σημαίνει ότι ήταν πιεσμένος. Ξέρω πώς θα το πω. Ήταν αγχωμένος, ήταν ζορισμένος για να πάρει την νίκη. Υπήρχε πολύ μεγάλο πρέπει πάνω από το κεφάλι του. Τέλος, καλό, όλα καλά, γιατί έγιναν σωστά τα πράγματα στο τέλος και σε επίθεση και σε άμυνα. Συνεχίζει Παναθηναϊκός να οδηγείται και να καθοδηγείται από έναν Σλούκα που κάνει τα πάντα, όπως συμβαίνει και στα τελευταία παιχνίδια. Για μένα η μεγαλύτερη μου έκπληξη είναι τα πράγματα που κάνει στην άμυνα, γιατί λίγο πολύ το επιθετικό κομμάτι και η δημιουργία είναι κάτι που το περιμένουμε, αλλά το να παίζει άμυνα, να κατεβάζει rebound, να κάνει κλεψίματα και να προσπαθεί πραγματικά όσο περισσότερο μπορεί να μαρκάρει παίχτες οι οποίοι είναι επιθετικά πρικισμένοι, είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει γενικότερα στην καριέρα του. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα που το έλεγες ότι είναι στα μειονεκτήματά του. Αυτό το μειονέκτημα στα τελευταία παιχνίδια το προσπαθεί όσο μπορεί να το κρύψει, και όχι απλά το κρύβει, αλλά παίζει και μία άμυνα η οποία είναι πάνω από τίμια. Δηλαδή τη λες και καλή άμυνα. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί και ο αντίπαλος προπονητής να το σημαδέψει, ώστε να εκμεταλλευτεί, ας πούμε, αυτό που κάποτε μπορεί να ήταν η αμυντική αδυναμία του Παναθηναϊκού. Σημαντικό και αυτό δηλαδή το στοιχείο, ότι δεν δίνει την ευκαιρία στον αντίπαλο προπονητή να φροντίσει έτσι ώστε μέσα από screen και συστήματα ο καλός του παίκτης να πέσει πάνω στο Σλούκα με την προοπτική ότι εντάξει, το Σλούκα τον έχεις, ας πούμε, θα του βάλεις το καλάθι. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ο Σλούκας δίνει τα πάντα στην άμυνα. Και αυτό είναι, νομίζω, θέμα και κινήτρου του ίδιου του Σλούκα και δουλειά του Αταμάν. Ό,τι καλό δηλαδή υπάρχει στον Παναθηναϊκό φέτος, έχει βάλει το χεράκι του με κάποιον τρόπο και ο Αταμάν τελικά. Ναι. Έτσι. Παναθηναϊκός τι θέλει, τη Μακάμπη. Τι θέλει, δεν τη θέλει, μάλλον αυτή θα βρει. Δεν έχει καμία σημασία πια για τον Παναθηναϊκό τι θέλει, δεν θέλει, που έχει το πλεονέκτημα έδρας. Ναι. Η Μακάμπη είναι και μια ομάδα, ναι, τον έχει κερδίσει δύο φορές, αλλά είναι και μια ομάδα που τα εντός έδρας της δεν τα παίζει στην έδρα της. Και είναι μια ομάδα η οποία θα τερματίσει πιθανότατα, αυτή θα τερματίσει 7η και ο Παναθηναϊκός τερματίζει δεύτερος. Δεν μπορεί να κοιτάζει, ας πούμε, οι άλλοι να κοιτάζουν από κάτω. Το πρόβλημα είναι των ομάδων από κάτω που θα σταυρώσουν με τις ομάδες προς τετράδας. Δεν μπορεί να είναι ποτέ πρόβλημα των ομάδων της τετράδας ποιον θα πάρουν από την 5η θέση και κάτω. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Έχει δώσει έναν αγώνα, ας πούμε, όλη τη χρονιά για να κερδίσει πλεονέκτημα έδρας. Δεν μπορείς να κοιτάς ποιος θα σου λάχει. Όποιος θέλει, ας έρθει. Ναι. Εσύ θες απλώς να αξιοποιήσεις το πλεονέκτημά σου. Ακριβώς. Ναι. Και σου λέω, αν συζητάμε για τη Μακάμπη, που είναι μια καλή ομάδα, ναι, που έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό δύο φορές, είναι καμία αντίρρηση, αν το πιάσουμε και πρακτικά, είναι μια ομάδα που δεν παίρνει την έδρα της. Και αυτό κάτι λέει. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να παίζει εγώ στην Τουρκία με την ΕΦΕΣ. Είναι άλλο πράγμα να παίζεις εγώ στην Ιταλία με την Virtus, άλλο πράγμα να είναι ο κόσμος στην εξέδρα, δίνει γκάζι, όπως και να το κάνουμε. Όπως και ο Παναθηναϊκός σήμερα έπαιζε ένα μάτσο εκτός έδρας που δεν ήταν εκτός έδρας. Πήρε γκάζι από τον κόσμο. Βοηθάει. Και άλλο πράγμα να είναι η Μακάμπη η οποία θα παίξει τα παιχνίδια της σε ουδέτερο γήπεδο ουσιαστικά. Αλλά πέρα του ουδέτερο γήπεδο και τα λοιπά, το πλεονέκτημα έδρας είναι αυτό που μετράει, γιατί η έδρα του Παναθηναϊκού είναι ένα γήπεδο το οποίο τον βοηθάει πάρα πολύ φέτος. Και όταν έχεις πλεονέκτημα έδρας και έχεις μια καλή ομάδα, προφανώς, τότε εσύ έχεις το πάνω χέρι για να προχωρήσεις και να φτάσεις μέχρι το Final Four. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.